Πάμε να δούμε το ξότε. Ε, έχει ένα ενδιαφέρον μέχρι τι 8 Οκτωβρίου το διάστημα αυτό με τον Ερμή και την Αφροβίτη στο ζυγό. Είναι πιο πολύ, βέβαια, μέσα στο κομμάτι που έχει να κάνει με φιλίε. Βέβαια, που παίζει και το σενάριο, μια φιλική σχέση, ε, να εξελιχθεί σε κάτι ερωτικό ή μπορεί να κάνετε μια γνωριμία στο φιλικό και να προχωρήσει λίγο παραπάνω μέσα στο επόμενο διάστημα. Ε, σίγουρα μέχρι τις 8 του μήνα Οκτωβρίου ε, είστε σε μια αρκετά ε, καλή κατάσταση, όμως τα καταψέματα όταν συναντηθούν αφροδίτη και δίας στο ζώδιό σας κάτι που συμβαίνει ε, σπάνια, μια φορά στα 12 χρόνια. Ε, ναι, αφού ο Δία αλλάζει σωστό, να κάνει όλο σωστό, τον κύκλο σωστό, σε 12 βεβαίως, χρόνια. Βεβαίως. Στον τοξότη ήταν 12 χρόνια πριν. Άρα θα συναντηθεί με την Αφροδίτη μετά από 12 χρόνια. Θεωρώ... Συνάντηση κορυφή, α ε, Είναι συνάντηση κορυφή. Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο Νοέμβριο έχει να σα προσφέρει σε αυτόν τον τομέα κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα είναι λίγο πριν. Uh, βγει ο Δία από τον τοξότη. Ο Δία θα βγει από τι 2 Δεκεμβρίου και μετά θα περάσει το δικό σα ζώδιο και θα είναι αντάμα με την Αφροδίτη στον εγώ καιρο όλο το Δεκέμβρη. <Δεν> Αν δεν είναι αυτό, αυτό ο μήνα σα, ποιο θα είναι. Οπότε ο Νοέμβριο είναι ένα μήνα που για τα ερωτικά των τοξωτών ε, έχει να προσφέρει. Είναι μία περίοδο, το συζητούσαμε τη Μαριλού το πρωί, ε, για του τοξώτε που μπορεί. Να συμβαίνουν και δύσκολα πράγματα. Ξαναλέω, το ότι είναι ο Δία στο ζώδιο μα δεν σημαίνει ότι πέφτει το μάνα εξ ουρανού και μα τρώνε τα κόκκινα χαλιά και περνάμε. Όχι. Όμω ο Δία έχει να κάνει με αυτό που λέμε σπορά. Δηλαδή μπορεί μια ιδέα που έχετε τώρα, μια κατάσταση που προκύπτει τώρα, να σα βοηθήσει να εξελιχθείτε μέσα στα επόμενα χρόνια. Και μπορεί τη στιγμή αυτή να σα φαίνονται κάποια πράγματα δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι πάντα είναι ε, μόνο για καλό. Δεν θα το καταλάβετε αυτή τη στιγμή, θα το καταλάβετε μερικά χρόνια μετά. Αλλά αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα για το καλό σας. Ό,τι και αν είναι.